Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Λοιπόν, στο σημείο αυτό θα πάμε να συνδεθούμε με τον συνάδελφο Γιάννη Γετίμη που βρίσκεται στην αγορά της Θεσσαλονίκης και έχει μαζί του και τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Παντελή Φιλιππίδη. Καλό απόγευμα, καλή χρονιά κύριε Φιλιππίδη. Γεια σου, Αντρέα, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα, Αντρέα. Χρόνια πολλά να πούμε και εμείς με τη σειρά μας. Υγεία και ευτυχία και ό,τι δεν έφερε ο προηγούμενος χρόνος να το φέρει ο τωρινός. Χρόνια πολλά λοιπόν να πούμε σε όλο τον κόσμο. Εμείς, Αντρέα, κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε στο χωριό του Άγιου Βασίλη, στην πλατεία Αριστοτέλους, πάνω από το άγαλμα του Βενιζέλου, μαζί με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου, τον κύριο Παντελή Φιλιππίδη, όπου ξεκινώντας τη συνέντευξή μας θα μας πει πώς εξελίχθηκε, πώς πήγε η κίνηση τις μέρες των γιορτών της των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, τα καταστήματα και γενικώς η αγορά της Θεσσαλονίκης. Κύριε Φιλιππίδη, καλησπέρα. Καλησπέρα και χρόνια πολλά σε όλους. Καλή χρονιά σε όλους. Ελπίζω το 2023 να φέρει υγεία, χαρά και να σταματήσει και αυτόν τον πόλεμο τον οποίο δυστυχώς βρήκαμε μέσα στο 2022. Τώρα όσον αφορά την αγορά, η αγορά την περίοδο των Χριστουγέννων δεν έκανε την καλύτερη περίοδό της, δεν ήταν τα αναμενόμενα αποτελέσματα τα οποία περιμέναμε. Ωστόσο, υπάρχει χρόνος ακόμη, θα δούμε τι θα γίνει και αυτή την εβδομάδα, αλλά νομίζω ότι τα Χριστούγεννα για τα εμπορικά καταστήματα θα έρθουν την περίοδο των εκπτώσεων. Δεν πήγανε δηλαδή, θέλετε να μας πείτε, τόσο καλά, δεν μπορούμε να πούμε να τα χαρακτηρίσουμε σαν μια ανάσα για τους καταστηματάρχες? Όχι, δεν ήταν ο αναμενόμενος τζίρος, τουλάχιστον για όλα τα... Δεν μπορώ να έχω απόψη, αλλά εν πάση περιπτώσει θέλω να σας πω ότι δεν ήταν χριστουγεννιάτικος τζίρος αυτός ο οποίος έγινε. Ελπίζω, σας λέω, τα Χριστούγεννα να έρθουν την περίοδο των εκπτώσεων, γιατί ίσως οι καταναλωτές να περιμένουν να ψωνίσουν φτηνότερα τα ρούχα, τα παπούτσια τα οποία θέλουν να πάρουν για την περίοδο αυτή. Και μιας και είπατε για τις εκπτώσεις, ότι περιμένει ο κόσμος, να μιλήσουμε λίγο για τις χειμερινές εκπτώσεις, οι οποίες ξεκινούν λίγαν συντόμως, έτσι? Ναι, οι χειμερινές εκπτώσεις ξεκινούν την ερχόμενη Δευτέρα. Θέλω να πω ότι διαρκούν μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου. Η αγορά είναι υπερπλήρης, τα προϊόντα είναι πάρα πολλά και, εν πάση περιπτώσει, ο κόσμος μπορεί να βρει καταπληκτικές ευκαιρίες, γιατί θα είναι μεγάλες εκπτώσεις. Θα βρει καταπληκτικές ευκαιρίες. Καλό είναι να στρέψει τα μάτια του στην αγορά, στα εμπορικά καταστήματα και να ψωνίσει από τα μαγαζιά της γειτονιάς του για να μπορεί να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός για την επόμενη μέρα. Κύριε Φιλιππίδη, δηλαδή ότι ο κόσμος ο οποίος δεν ψώνισε τώρα την περίοδο. Ναι, Αντρέας, ακούμε. Ναι. Τι περιθώρια για εκπτώσεις έχουν οι καταστηματάρχες, οι επιχειρηματίες, οι έμποροι, αφού επειδή έχουν και το ακριβό ενεργειακό κόστος και όλα αυτά τα μεγάλα έξοδα, τι περιθώρια για εκπτώσεις έχουν? Ρωτάει ο κύριος Σταματόπουλος τι περιθώρια εκπτώσεων έχουν οι επιχειρηματίες, οι καταστηματάρχες για τα προϊόντα τους, μιας και η ενεργειακή κρίση τους έχει επηρεάσει και αναγκαστικά θα βάλουν το χέρι βαθύτερα στην τσέπη. Τι περιθώρια έχουν λόγω αυτής της ενεργειακής κρίσης? Κοιτάξτε, να σας πω, ο καθένας ανάλογα με τις ανάγκες του θα προσδιορίσει και το ποσοστό των εκπτώσεων. Θεωρώ όμως ότι οι εκπτώσεις θα είναι πολύ μεγάλες, με την έννοια θα ξεκινήσουν από ψηλά, με την έννοια ότι δεν δούλεψε καλά η αγορά όλο αυτό το διάστημα, όλο σχεδόν το 22. Άρα λοιπόν οι εκπτώσεις θα είναι μεγάλες. Τώρα το τι νούμερα θα βγουν στις εκπτώσεις, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω, αλλά θα ξεκινάνε πολύ ψηλά. Μάλιστα. Και μια, Αντρέα, που ξεκινήσαμε και εμείς τη ζωντανή μας σύνδεση εδώ, κυρίες και κύριοι, από το πανέμορφο κυριολεκτικά το οποίο είχε να γίνει από το 2019 χωριό του Άγιου Βασίλη, έχω να σου πω ότι εξελίσσεται μέχρι στιγμής με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Από ό,τι μπορούμε να δείξουμε λίγο και με τη βοήθεια του συναδέλφου μας, του Δημήτρη, του Μενεξέ, τα πλάνα μας, ο κόσμος πραγματικά όλη την ώρα, όσο διαρκεί ανοιχτό, όσο μένει ανοιχτό το χωριό του Άγιου Βασίλη, έχει πραγματικά πάρα πολύ κόσμο. Και αυτό είναι πολύ καλό για την Θεσσαλονίκη, κύριε Φιλιππίδη. Είναι πάρα πολύ καλό. Είναι μια συντονισμένη προσπάθεια του Εμπορικού Συλλόγου μαζί με τον Δήμο Θεσσαλονίκης. Καταφέραμε για μία ακόμη χρονιά μετά το 19, γιατί το 2021 δεν κάναμε κάτι λόγω του COVID. Καταφέραμε για μία ακόμη χρονιά να δώσουμε χαρά στον κόσμο, να του δώσουμε μία όαση χαράς, να καταλάβει τα Χριστούγεννα, γιατί πραγματικά το χρειαζόταν ο κόσμος και γι' αυτό βλέπετε τόσο πολύ κόσμο να έχουμε στην περιοχή μας. Μέχρι πότε θα λειτουργεί εδώ το χωριό? Μέχρι τις 8 του μηνός θα είναι ανοιχτό το χριστουγεννιάτικο χωριό για να το χαρεί ο κόσμος, να χαρούν τα παιδιά, να χαρούν οι οικογένειες οι οποίες καθημερινά κατακλείζουν το συγκεκριμένο χωριό. Πραγματικά γίνεται ένας πανικός, θα το χαρακτήριζα, από κόσμο, Αντρέα. Για αυτό, να πούμε και εμείς στους φίλους, να ρωτήσουμε τον κύριο Φιλιππίδη.
παρακολουθούν αυτή τη στιγμή να έρθουν. Βεβαίως, να έρθουν και στο χωριό εκεί του Άι Βασίλη, εκεί πάνω στην πλατεία δικαστηρίων, πάνω από την Αριστοτέλους. Να ρωτήσουμε κλείνοντας τον κύριο Φιλιππίδη, λίγο να μας πει, γιατί πολλές φορές ή κάποιες φορές πηγαίνουμε σε κάποιο κατάστημα να αγοράσουμε ρούχα, βιβλία, οτιδήποτε, κάποια προϊόντα, και υπάρχει μια απροθυμία, μια δυσαρέσκεια από τον ιδιοκτήτη όταν πρόκειται να πληρώσουμε με κάρτα. Τι μας συμβουλεύει σε αυτές τις περιπτώσεις να κάνουμε, ο κύριος Φιλιππίδης? Ρωτάει, κύριε Φιλιππίδη, ο κύριος Σταματόπουλος από το στούντιο, ότι πολλοί καταναλωτές πηγαίνουν να ψωνίσουν οτιδήποτε, ρούχα, παπούτσια, βιβλία από ένα κατάστημα. Και πολλές φορές ο ιδιοκτήτης του καταστηματάρχη, ο επιχειρηματίας, είναι δυσαρεστημένος όταν πληρώνει με κάρτα ο πελάτης. Τι έχουμε να συμβουλέψουμε σε αυτή την περίπτωση? Εγώ δεν έχω να συμβουλεύσω κάτι. Καταρχάς, είναι νόμος του κράτους να υπάρχουν τα μηχανήματα πώς στο κάθε κατάστημα, και είναι υποχρεωμένος ο κάθε καταστηματάρης να δέχεται τα μηχανήματα, την πιστωτική κάρτα. Ο κόσμος έχει τη δυνατότητα να ψωνίσει με όποιο τρόπο θέλει, είτε με μετρητά. Γιατί είτε όμως με υπάρχει αυτή η απροθυμία ή δυσαρέσκεια, για ποιο λόγο? Ή αν δυσαρεστήθηκε κάποιος καταστηματάρης. Γιατί υπάρχει όμως αυτή η δυσαρέσκεια? Τώρα τι να σου πω, ίσως κάποιος δυσαρεστήθηκε γιατί υπάρχει ένα κόστος στην πιστωτική κάρτα. Μια προμήθεια. Μια προμήθεια για αυτό το λόγο. Είναι μεγάλο, αλλά πόσο είναι αυτό το κόστος? Πάντως είναι η εξαίρεση στον κανόνα. Δεν συμβαίνει στην αγορά αυτό το πράγμα. Πόσο είναι αυτό το κόστος, ρωτάει ο κ. Σταματόπουλος? Εξαρτάται από τον τζίρο, και εδώ θα πρέπει να πούμε ότι κανονικά αυτό το κόστος της προμήθειας της τραπέζης θα πρέπει να πέσει, διότι πλέον η κάρτα έχει γίνει σχεδόν υποχρεωτική. Άρα θα πρέπει να μειώσουν οι τράπεζες τα κόστη των ποσοστών τους για να μπορέσουν το κέρδος τους. Γιατί δυστυχώς όλα περνάνε μέσα από την τράπεζα και για όλα πληρώνουμε κάτι. Πλέον τα περισσότερα γίνονται ηλεκτρονικά. Αντρέα, σας ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη, γιατί με ευχαριστούμε και τον κύριο Φιλιππίδη για την όμορφη συζήτηση που είχαμε. Να είστε καλά. Επιστρέφουμε λοιπόν εδώ στο στούντιο και πάμε να κουβεντιάσουμε πάλι εκεί για οικονομία. Γι' αυτά θα μιλήσουμε με τον αγαπητό δικηγόρο εδώ της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Βίκτορα Τσιλώνη, τον οποίο έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο της Βεργίνα Τηλεόρασης. Καλή χρονιά, κύριε Τσιλώνη. Καλή χρονιά, με υγεία και ευτυχία για όλους. Να είστε καλά, να είστε καλά. Αυτό πιστεύουμε και εμείς και θέλουμε να συμβεί μέσα στο 2023. Υγεία, ευτυχία για όλους και καλύτερες ειδήσεις να μεταδίδουμε. Αλλά και εσείς οι δικηγόροι, κύριε Τσιλώνη, μην έχουμε πολλές δυσάρεστες υποθέσεις να διεκπεραιώνετε. Να έχετε άλλες πιο αγοροπολισίες, πράγματα έτσι. Ωραία, όχι. Πράγματα τα οποία μας στεναχωρούν. Σίγουρα, αυτό πολλές φορές το έργο των δικηγόρων αντικατοπτρίζει απλά και μόνο αυτό που συμβαίνει στην κοινωνία. Επομένως, εξαρτάται εν μέρει και από την κοινωνία. Φυσικά, φυσικά. Σήμερα πάντως σας καλέσαμε, κύριε Τσιλώνη, γιατί εσείς είστε ένας δικηγόρος που έχετε πραγματικά εξειδικευτεί και γνωρίζετε όσο λίγοι, θα έλεγα, τουλάχιστον στη Θεσσαλονίκη, το θέμα των δανείων, των κόκκινων δανείων, των γενικών όρων συναλλαγών, τις άκυρες, τα πάντα για τα κόκκινα δάνεια, και βέβαια έχουμε και το μεγάλο θέμα με τα επιτόκια. Και βλέπουμε, κύριε Τσιλώνη, ότι παρόλο που γίνεται χιλιόμετρα από εδώ ο πόλεμος στην Ουκρανία, έχει επιπτώσεις και σε αυτό. Για εξηγήστε μας λίγο. Μάλιστα. Έχει μεγάλες επιπτώσεις όσον αφορά το κειμενόμενο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων και κατ' επέκταση, σε ακόμα μεγαλύτερο και σημαντικότερο βαθμό, έχει επιπτώσεις στους ανθρώπους οι οποίοι είχαν προσφύγει στον νόμο Κατσέλη, και είναι δεκάδες χιλιάδες, αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες, σε όλη την Ελλάδα, που κάποια στιγμή πήραν και μια θετική απόφαση. Πολλοί πήραν και αρνητικές. Αλλά αυτοί που, για να καταλάβει λίγο και ο κόσμος, μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είχαν κόκκινα δάνεια, δηλαδή δάνεια που δεν μπορούσαν να εξυπηρετήσουν, πήγαν στον νόμο Κατσέλη, έγινε το δικαστήριο και ο δικαστής είπε ότι θα πληρώνεις 100 ευρώ το μήνα, 1000 ευρώ το μήνα. Ναι, ο δικαστής είπε μεν θα πληρώνεις 100 ή 1000 ευρώ το μήνα, αλλά πάντα με την υποσημείωση του νόμου, ναι, ότι αυτό το επιτόκιο θα είναι κειμενόμενο, και άρα εξ αρχής, από το 2010 και μετά που ψηφίστηκε για πρώτη φορά ο νόμος Κατσέλη, και μετά βέβαια ξέρουμε ότι επήλθαν πάρα πολλές
τροποποίησης του νόμου αυτού. Έγινε νόμος Σταθάκη, μετά άλλαξε και τα λοιπά. Ναι, ναι. Έγινε και νόμος Τσίπρα, έγινε πάρα πολλές αλλαγές και για τα προσωπικά δεδομένα. Άρα δεν είναι σταθερό αυτό που λέει, η απόφαση του Κασιρίου που λέει θα πληρώνει χι ποσό, αλλά με κειμενόμενο επιτόκιο. Όχι, λέει κειμενόμενο επιτόκιο. Επομένως, ο νόμος εξ αρχής έδεσε ένα κριτήριο ο πολίτης, ο οποίος προσέβηκε στη δικαιοσύνη και το οποίο η αίτηση γινόταν δεκτή, άρα είχε κούρεμα στα δάνειά του. Να έπρεπε μετά να γίνει ο ίδιος τραπεζίτης και να πρέπει να υπολογίζει κάθε μήνα το επιτόκιο. Ο δανειολήπτης. Ο δανειολήπτης. Ο δανειολήπτης, δηλαδή, βάσει νόμου, κατέστη ένας άτυπος τραπεζίτης, ο οποίος θα πρέπει κάθε μήνα να υπολογίζει το επιτόκιο που πρέπει να πληρώνει. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο ξεκίνησε το 10, είναι τεράστιο πρόβλημα. Ακόμα και τραπεζικά ιδρύματα δεν έχουν κάνει σωστούς υπολογισμούς πολλές φορές, όπως διαπιστώνουμε, δηλαδή εις βάρος τους κάνουν υπολογισμούς, ζητώντας λιγότερα χρήματα. Ναι. Άρα, για να το καταλάβουμε, αυτή τη στιγμή οι δανειολήπτες που είναι στο νόμο Κατσέλη, για αυτούς μιλάμε, έτσι. Ναι, για αυτούς. Ότι πρέπει κάθε μήνα να πηγαίνουν στην τράπεζα και να λένε ποιο είναι το επιτόκιο τους. Κάθε μήνα θα πρέπει οι ίδιοι να καταθέτουν στην τράπεζα, να υπολογίζουν και να καταθέτουν το επιτόκιο το οποίο είναι με βάση το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας Ελλάδος, το οποίο όμως θα πρέπει να συνδυάζεται με το επιτόκιο αναφοράς των πράξεων της κύριας αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Είπα, είναι σχεδόν αδύνατο να υπολογίσει τώρα ένα δανειολήπτης αυτά. Δεν μπορεί. Αυτό είναι και το πρόβλημα, γιατί μια ακόμα προϋπόθεση στον νόμο Κατσέλη είναι ότι αν δεν πληρώσει σωστά δύο δόσεις, μπορεί να βγει εκτός νόμου. Mm-hmm. Δηλαδή, να έρθει αύριο ένα φαντ, το Tequila Mexican, δεν ξέρω εγώ τι, Cube, οτιδήποτε, έχουν εκεί παράξενα ονόματα. Όλα αυτά τα φαντ. Πολλές φορές επηρεάζονται και από τον κινηματογράφο. Ναι. Και να πει, ο κ. Σιλώνης δεν πλήρωσε σωστά δύο δόσεις. Επομένως, θα κάνουμε μια αίτηση, γιατί δεν υπολόγισε σωστά τι έγινε στην Ουκρανία. Και άρα δεν είναι λάθος επιτόκιο. Άρα, κύριε Τσιλώνη, για να είμαστε και χρηστικοί στον κόσμο που μας ακούει. Αυτή τη στιγμή οι περισσότεροι, να μην πω όλοι, δεν το κάνουν αυτό. Οι δανειολήπτες που είναι στον νόμο Κατσέλη δεν πάνε στην τράπεζα να πούν, κοίταξε να δεις, κυρία Τράπεζα, τόσο είναι το κειμενόμενο επιτόκιο που πρέπει να πληρώσω. Δεν το κάνουν αυτό. Αφού δεν το κάνουν, το υπολογίζει η τράπεζα. Κάποιες φορές το υπολογίζει η τράπεζα, αλλά και αυτό όχι απαραίτητο σωστά. Επομένως, και αυτό δημιουργεί πρόβλημα στον οφειλέτη, ο οποίος δεν είναι υποχρεωμένος να εφαρμόζει τον νόμο και τη δικαστική απόφαση η οποία τον έχει δικαιώσει. Και όχι αυτό που θα του πει η τράπεζα, ο γείτονας, ο συγγενής, ένας λογιστής, ένας δικηγόρος. Πρέπει να υπολογίζει σωστά ποιο είναι το επιτόκιο. Άρα, άμα έρθει σε κάποιον δικηγόρο που γνωρίζει, βέβαια, γιατί δεν γνωρίζουν και όλοι οι δικηγόροι από κόκκινα δάνεια και επιτόκια, και του πει υπολόγισέ μου το επιτόκιο, του το υπολογίζει και πάει με αυτό το χαρτί στην τράπεζα και λέει: κοίταξε, αυτό το μήνα πρέπει να πληρώσω τόση δόση. Ναι. Έτσι γίνεται. Έτσι γίνεται και το βέβαια δέχεται αυτό η τράπεζα. Η τράπεζα συνήθως δεν εκφράζει κάποιο προβληματισμό, γιατί συνήθως το ποσό όπως θα πρέπει να υπολογιστεί σωστά είναι έστω και ένα ευρώ, ένα λεπτό παραπάνω από αυτό που η τράπεζα ζητάει συνήθως στην συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων. Επίσης, όταν ο πολίτης θα πάει σε κάποιον ειδικό, ο ειδικός, επειδή θα σκεφτεί και το άγχος αυτού πολίτη να μην παίρνει κάθε μήνα τηλέφωνο, θα υπολογίσει, θα κάνει κάποιους υπολογισμούς με ένα λεγόμενο μαξιλαράκι, δηλαδή προς τα πάνω, και θα υπολογίσει ότι με βάση τα δεδομένα αυτή τη χρονιά πού μπορεί να πάει το επιτόκιο, είμαστε τώρα στο 6,5%, θα κάνουμε κάποιους υπολογισμούς με 7%, επομένως να υπάρχει και ένα μαξιλαράκι για τον πολίτη και να είναι σίγουρος ότι τουλάχιστον μέσα στο 2023 δεν θα χρειαστεί να πληρώσει παραπάνω λεφτά ή δεν θα έχει πρόβλημα. Αλλά είναι τεράστιο ζήτημα και θα το δούμε αυτό, πιστεύω, τα επόμενα χρόνια, γιατί ήδη τα δάνεια έχουν πάει από τις τράπεζες σε funds, από τις funds σε άλλα funds, από τα άλλα funds σίγουρα θα πάνε κάποια στιγμή κάπου αλλού, θα λέγονται funds, θα λέγονται τραπεζική κολοσσή, τραπεζική σχηματισμή, δεν ξέρω τι όνομα μπορεί να αποκτήσουν, και τότε κάποιος από αυτούς σίγουρα θα έρθει και θα πει, α, ο κύριος Παπαδόπουλος όλα αυτά τα χρόνια πλήρωνε σωστά? Όχι. Ας κάνω μια αίτηση στην τράπεζα ή ας ζητήσω από τον κύριο Παπαδόπουλο, α, μου χρωστάς άλλες 3.000 ευρώ γιατί δεν έχει γίνει σωστός υπολογισμός των τόκων, και εκεί θα δούμε άλλα προβλήματα. Τώρα, αυτό είναι διαφορετικό από την εκαθάριση οφειλής ή είναι το ίδιο πράγμα? Είναι διαφορετικό, γιατί έχει σχέση με τον νόμο Κατσέλη
και με το κούρεμα που κάποιος πολίτης έχει, εφόσον όμως πληρώνει σωστά τις δόσεις. Και όταν στον νόμο Κατσέλη πήγανε πάρα πολύ η στρατηγική πλειοψηφία των περιπτώσεων για την προστασία της πρώτης κατοικίας, για να σώσουν ένα σπίτι, οι ρυθμίσεις που κάνει ο νόμος Κατσέλη είναι 15, 20, 25, 30 χρόνια. Ναι. Συνήθως 20. Αλλά μπορεί να είναι και 15, μπορεί να είναι και 25, μπορεί να είναι και 30 χρόνια. Μάλιστα. Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει σε βάθος χρόνου ο πολίτης πρέπει να πληρώνει το σωστό ποσό, το οποίο κάθε μήνα πρέπει να το υπολογίζει ο ίδιος. Που είναι αδύνατον. Ναι, υπάρχουν και περιπτώσεις που οι τράπεζες έχουν στείλει επιστολές και ζητάνε λάθος ποσά και έχουμε επικοινωνία με τον πολίτη και τον ενημερώνουμε ότι το σωστό είναι να μην πληρώσεις αυτό το ποσό ή να πληρώσεις συνήθως κάτι μεγαλύτερο, γιατί το τι θα σου πει η τράπεζα είναι ένα πράγμα, αλλά εσύ πρέπει να εφαρμόσεις τον νόμο. Δηλαδή, ο νόμος Κατσέλη βάζει υποχρεώσεις στον ίδιο τον πολίτη, διαρριγνύοντας τη σχέση που είχε ο πολίτης με την τράπεζα. Μάλιστα. Τώρα, αν μας ακούνε κάποιοι δανειολήπτες που είναι ενταγμένοι στον νόμο Κατσέλη και έχουν απορίες για αυτό το θέμα, μπορούν να καλέσουν, θα βγει τώρα το τηλέφωνο στους δέκτες σας, να καλέσουν και να θέσουν εδώ, μπορούμε να πάρουμε μια-δύο ερωτήσεις ζωντανά, αν υπάρχουν απορίες, στον κύριο Τσιλώνη. Βέβαια, τα εξηγείτε τόσο αναλυτικά, κύριε Τσιλώνη, που δεν ξέρω αν θα υπάρχουν απορίες. Βεβαίως, θα ήθελα να μου πείτε τώρα ότι πλέον δεν είναι εφικτό να μπει κάποιος στον νόμο Κατσέλη. Έτσι, έχει σταματήσει να υπάρχει προστασία. Είναι μόνο για τους παλιούς δανειολήπτες. Άρα, για αυτούς που πληρώνουν τώρα, είτε είναι κόκκινοι είτε είναι κανονικοί δανειολήπτες, τα δάνειά τους, εκεί το επιτόκιο δεν υπολογίζεται με βάση αυτά που μας είπατε? Εκεί υπολογίζεται και εκεί υπάρχει και η δέσμευση της τράπεζας απέναντι στο δανειολήπτη. Δηλαδή, αν εγώ έχω ένα κανονικό στεγαστικό δάνειο και το αποπληρώνω κανονικά και μου στείλουν μια επιστολή ή με πάρουν τηλέφωνο και μου πούνε από την τράπεζα, κύριε Τσιλώνη, φέτος ή για το μήνα Ιανουάριο θέλουμε να μας βάλετε όχι 422 ευρώ αλλά 445 ευρώ. Mm-hmm. Εγώ ιδίως εφόσον πάρω και ένα έγγραφο από την τράπεζα για το τι μου έχει υποθεί, γιατί τηλεφωνικά. Να το στείλουν εγγράφος λοιπόν. Ναι, εφόσον μου το στείλουν εγγράφος, δεσμεύομαι και είμαι και καλυμμένος. Όμως στην περίπτωση που αυτό δάνειο ήταν κόκκινο, εγώ δεν πρέπει να τηρήσω αυτό που θα μου πει η τράπεζα, αλλά αυτό που μου λέει ο νόμος. Ο νόμος τι μου λέει, ότι πρέπει να υπολογίσω το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας Ελλάδος και να το αναπροσαρμόσω με το επιτόκιο αναφοράς των πράξεων της κύριας αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, το οποίο για πολλά χρόνια ήταν μηδενικό. Και τώρα πλέον από τον Αύγουστο ξεκίνησε με 0,5%, πήγε στο 1, πήγε στο 1,5, πήγε στο 2 και τώρα πλέον προλίγου είδα ότι έχει πάει και στο 2,5%. Μάλιστα. Άρα πρέπει να γίνεται αυτός ο υπολογισμός λοιπόν με βάση όλα αυτά που μας είπατε, τις μαθηματικές πράξεις δηλαδή, για να είναι και σύνομος ο δανειολήπτης και βεβαίως στην ουσία όλο αυτό είναι προς το συμφέρον του, αν σίγουρα κατάλαβα καλά. Και υπάρχουν και περιπτώσεις ανθρώπων που είτε πηγαίνουν κάθε μήνα στην Τράπεζα της Ελλάδος, στην ιστοσελίδα, όμως εκεί δεν μπορείς να δεις απευθείας σε έναν πίνακα ποιο είναι και το επιτόκιο αναφορά των πράξεων της κύριας αναχρηματοδότησης, άρα έχουν κάνει λάθος υπολογισμούς. Είναι κάποιοι άλλοι που παίρνουν τηλέφωνο κάθε μήνα στις τράπεζες ή στα funds και ρωτάνε τι να πληρώσω αυτό το μήνα και τους δίνουν ένα ποσό, αλλά πάλι τηλεφωνικά, άρα δεν υπάρχει καμία εξασφάλιση. Και υπάρχουν και κάποιοι που έχουν και έγγραφα τα οποία είναι όμως λάθος και εκεί τίθεται ένα θέμα ότι ναι, αν μου είπε αυτό το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων και δεν είναι σωστό, μπορεί επειδή μου έχουν στείλει μια επιστολή να είμαι καλυμμένος. Αλλά αν αυτό το δάνειο του Ταμείου Παρακαταθήκων και Δανείων πουληθεί αύριο σε ένα funds, ναι, στο τετράγωνο GR, ξέρω, οτιδήποτε, όπως και αν λέγεται αυτό, τότε εκείνο το fund, το καινούργιο, ή η τράπεζα που θα το πάρει, μπορεί να μου πει εμένα, κύριε Τσιλώνη, όλα αυτά τα χρόνια πληρώνεται λάθος και άρα εγώ μπορώ να ζητήσω την εξαίρεσή σας από τον νόμο Κατσέλη. Μάλιστα. Είναι τεράστιο ζήτημα. Πολύ σημαντικό, κύριε Τσιλώνη, και καλά κάνετε που μας το λέτε, γιατί πραγματικά δεν το είχαμε ξανακούσει αυτή την παράμετρο, η οποία είναι πολύ σημαντική. Και ήθελα λοιπόν, κλείνοντας, να σας ρωτήσω, τώρα που δεν υπάρχει νόμος Κατσέλη, άμα κάποιος έχει πάρει ένα δάνειο και αρχίζει και κοκκινίζει το δάνειο, τι τον συμβουλεύετε να κάνει? Αυτό που συμβουλεύουμε να κάνουν οι πολίτες αυτοί είναι να επικοινωνούν με τις τράπεζες και να προβαίνουν σε διακανονισμούς. Αυτή τη στιγμή είναι το μόνο που μπορεί να γίνει. Δηλαδή, όταν ας πούμε κάποιος έλεγε ότι πληρώνω 500 ευρώ το μήνα στο δάνειο, αλλά έχασα τη δουλειά μου και είμαι πλέον άνεργος και δεν μπορώ να πληρώνω 500 ευρώ, έπαιρνα 2.000, τώρα δεν παίρνω μισθό.
Η τράπεζα το ακούει αυτό, το δέχεται, δηλαδή ότι μπορώ να πληρώνω 100 ευρώ. Για 100 δεν ξέρω, αλλά πολλές φορές κάνουν διακανονισμούς, έχουν μια ελαστικότητα. Οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης δεν λαμβάνονται υπόψη. Υποθέτω τις λαμβάνουν με κάποια δικά τους κριτήρια, όμως χωρίς να είναι δεσμευτικά για αυτούς. Mm-hmm. Τις λαμβάνουν υπόψη γιατί. Όχι, όπως έχουν οριστεί από την Ελστάτ και τα λοιπά. Όχι, όχι, δεν, είναι δεν δεσμεύονται από αυτό. Απλώς αυτό το οποίο έχουν κάποια δικά τους κριτήρια, τα οποία τα λαμβάνουν σε έναν βαθμό υπόψη και πολλές φορές βέβαια. Τα σωστά τραπεζικά ιδρύματα πλέον προτείνουν στους δανειολήπτες που παίρνουν στεγαστικά δάνεια να ασφαλιστούν σε περίπτωση απώλειας εργασίας. Για να ακούσουμε λίγο, έχουμε μια απορία από έναν φίλο τηλεθεατή. Ναι, σας ακούμε. Σας ακούμε. Ναι, ακούτε. Βεβαίως. Λέτε για τα στεγαστικά. Ναι. Τα εμπορικά δάνεια τι γίνεται? Κύριε Τσουλώνη, με τα εμπορικά δάνεια. Τα εμπορικά δάνεια, καταρχάς ο νόμος Κατσέλη δεν αφορούσε κατά κύριο λόγο τα εμπορικά δάνεια. Επομένως, στη διπλική πλειοψηφία των περιπτώσεων. Δεν υπάρχουν αυτά στον νόμο Κατσέλη. Τα εμπορικά δάνεια επίσης γενικά να πούμε ότι είχαν ένα σταθερό επιτόκιο. Συνήθως δηλαδή δεν υπάρχει κειμενόμενο επιτόκιο. Υπήρχε ένα σταθερό υψηλό βέβαια επιτόκιο για τα εμπορικά δάνεια. Οπότε είναι πιο συγκεκριμένη η κατάσταση. Εάν τώρα υπάρχει εμπορικό δάνειο το οποίο είναι κειμενόμενο. Εσείς, αυτό... εσείς είστε, έχετε εμπορικό δάνειο το οποίο έχει κοκκινήσει? Όχι, δεν κοκκίνησε. Ναι. Πλήρωνα κανονικά. Τώρα με την κρίση και σταμάτησα καμιά 5-6 μήνες. Τι να κάνω, να συνεχίσω? Είχα κάνει ρύθμιση και τα λοιπά. Σταμάτησα τη ρύθμιση. Μάλιστα. Και τώρα δεν έχετε να πληρώσετε 5-6 μήνες. Ναι. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση, κύριε Τσουλώνη? Να πληρώσει από εδώ και πέρα, αν δύναται ο άνθρωπος, ναι, ή πρέπει να έρθει σε κάποιο διακανονισμό? Η καλύτερη λύση είναι όσο μπορεί κανείς να πληρώνει για να φαίνεται ότι είναι ενεργός και από εκεί πέρα αν μπορεί να ζητήσει ένα νέο διακανονισμό. Βέβαια, όταν είχε γίνει ήδη ένας διακανονισμός και δεν έχει τηρηθεί και οι τράπεζες είναι πιο επιφυλακτικές. Θα το δεχτεί η τράπεζα τώρα, και είναι δύσκολη τράπεζα. Δύσκολα τα πράγματα, αλλά τουλάχιστον να δείτε τι μπορείτε να βάζετε κάθε μήνα πρακτικά για να φαίνεται στο σύστημα ότι βάζετε κάποιες δόσεις και είστε ενεργός. Όσα μπορείτε δηλαδή να βάζετε, έστω και αν είναι κάτω από τη δόση εννοείται. Να πληρώσω 113 το μήνα, όπως πλήρωνα, γιατί το έχω κανονίσει να δώσετε. Είναι ένα ποσό το οποίο μπορείτε δηλαδή να δώσετε. Ναι, μπορώ τώρα. Να το κάνετε, αυτό λέει ο κύριος Τσιλώνης. Ναι, και από εκεί πέρα και μια επικοινωνία. Με τους τραπεζικούς υπαλλήλους που μας γνωρίζουν. Να το δεχτεί η τράπεζα, αν δεν το δεχτεί, τι να κάνω, τι άλλο με ενδικό μέσο? Αν δεν το δεχτεί, κύριε Τσιλώνη, μπορεί να προσφύγει στη δικαιοσύνη? Ο ίδιος σε αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να προσφύγει στη δικαιοσύνη. Πρέπει πρώτα να πάει να μιλήσει με την τράπεζα. Με την τράπεζα γιατί... Και αν είναι άκαρπες οι διαπραγματεύσεις. Αν είναι άκαρπες οι διαπραγματεύσεις, μετά οι επιλογές μειώνονται. Και αυτό που κάνει κανείς είναι να πληρώνει ό,τι μπορεί για να φαίνεται ενεργός, γιατί και οι τράπεζες όταν αρχίζουν να κάνουν νομικές ενέργειες θα κοιτάξουν πρώτα ποιος χρωστάει πιο πολλές δόσεις, έχουν και τα δικά τους κριτήρια. Μάλιστα. Σε κάποιες περιπτώσεις κινούνται και με διαφορετικά κριτήρια, αλλά πολλές φορές αν οπότε η λύση, η λύση είναι να μπορεί να πληρώνετε όσο ό,τι μπορείτε για να μην υπάρχει πρόβλημα στο μέλλον, αγαπητέ τηλεθεατή. Να είστε μην καλά. Να στείλουμε μια επιστολή εγώ και να τη πω, κύριε. Να στείλετε, λέει. Να στείλετε. Ιδίως με κάποιον νομικό σύμβουλο ή με κάποιον άνθρωπο ο οποίος. Δικηγόρο. Δικηγόρο, ναι. Πού να ξέρει από αυτά. Υλογιστή. Μάλιστα. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, κύριε Τσιλώνη, πραγματικά έχουμε, μου λένε και άλλες γραμμές, αλλά δεν έχουμε χρόνο να τις βγάλουμε δυστυχώς, γιατί πρέπει να πάμε στο επόμενο μας θέμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας και πραγματικά για αυτά τα καινούργια πράγματα που είπαμε δεν έχουν ξανακουστεί και είναι νομίζω πολύ σημαντικά για τους φίλους που μας ακούν και είναι στον νόμο Κατσέλη για το κειμενόμενο επιτόκιο. Να είστε καλά, σας εύχομαι μια καλή χρονιά. Καλό σας απόγευμα. Καλό απόγευμα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτά για τα κόκκινα δάνεια και για το κειμενόμενο επιτόκιο. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, θα δώσουμε 10 διπλές προσκλήσεις για την παράσταση Lucky Luke στο Θέατρο Κολοσσέων σήμερα 8 η ώρα το βράδυ. Σήμερα 8 η ώρα το βράδυ βλέπετε λοιπόν και το Lucky Luke. Είναι ο Lucky Luke και ο Λευκός Υπότης, μια παράσταση για ενήλικες, δεν είναι για παιδιά. Μάλλον δεν είναι και για παιδιά, αλλά και είναι κυρίως για ενήλικες, είναι βραδινή παράσταση με καουμπόιδες, με τους Ντάλτον, με την Καλάμιτι Τζέιν, με καμπαρέ, με ό,τι μπορεί κανείς να φανταστεί, με την Άγρια Δύση. Λοιπόν, θα πάτε εκεί στο Θέατρο Κολοσσέων 8 η ώρα το βράδυ και θα έχετε την Άγρια Δύση μπροστά σας. Καταπληκτικό. Λοιπόν, τηλεφωνείτε στο 83 10
62 και κερδίζετε τις διπλές προσκλήσεις. Επιστρέφουμε με τα ονόματα των νικητών και φυσικά με στέριο καλόγερο.